Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος. Περιστατικό με πρωταγωνιστή ένα 49χρονο Γάλλο που βρισκόταν υπό παρακολούθηση ως υποψυχαντιστή σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας είχε καταχωρηθεί από τις γαλλικές αρχές στο σύστημα πληροφοριών Σέγγεν, κάτι που ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν κατά την είσοδό του στη χώρα μας από το τελωνείο των Κύπων και τον έθεσαν υπό διακριτική παρακολούθηση. Χθες μάλιστα πραγματοποιήθηκε η δίκη του Γάλλου, κατά την οποία αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η απέλασή του από τη χώρα μας. Ως καθοδηγητής που ριζοσπαστικοποιεί άτομα πρόθυμα να ενταχθούν στον ISIS, φέρεται από τις γαλλικές αρχές ο 49χρονος Γάλλος υπήκοος που συνελήφθη επεισοδιακά το βράδυ της Κυριακής στην περιφερειακή επαρχιακή οδό Καβάλας Θεσσαλονίκη στην Ασπροβάλτα. Οι Γάλλοι αξιωματούχοι είχαν επισήμανση του μέτρου ειδικού ελέγχου και παρακολούθησης ατόμου για λόγους εθνικής ασφάλειας. Όπως γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, σύμφωνα με το έγγραφό του, ο 49χρονος είχε συλληφθεί 2 φορές στο παρελθόν για παράνομη οπλοφορία, ενώ πρόσφατα του είχε επιβληθεί μέτρο κατοίκων περιορισμού 3 μήνες διάρκειας, το οποίο όταν έληξε ταξίδευσε άμεσα προς Συρία και Τουρκία, από την οποία πέρασε στη χώρα μας. Οι Γάλλοι επιβεβαίωσαν ότι έκανε συχνά ταξίδια προς Ιεμένη, Συρία, Ιράν και Ιράκ, ενώ φέρεται να είχε σημαντικό ρόλο στον προσιλητισμό Ευρωπαίων στο πλευρό του Ισλαμικού κράτους. Αρχικά κρατήθηκε για 2 ημέρες στους κήπους Σεύρου από κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, προκειμένου να γίνει πλήρης εξακρίβωση στοιχείων από την οποία προέκυψαν οι λεπτομέρειες της επισήμανσης των γαλλικών αρχών για τον έλεγχό του. Από εκεί και έπειτα τέθηκε υπό συνεχή παρακολούθηση. Στις 9 το βράδυ της Κυριακής, και ενώ κινούνταν κοντά στην Ασπροβάλτα με δική του υπαιτιότητα, προκάλεσε τροχαίο με το αυτοκίνητο της αστυνομίας, οι επιβάτες του οποίου παρακολουθούσαν τις κινήσεις του. Μετά το τροχαίο, ο 49χρονος φέρεται να βγήκε από το αυτοκίνητο φωνάζοντας «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος», ενώ σύμφωνα με τους αστυνομικούς επιτέθηκε εναντίον τους και αντιστάθηκε στη σύλληψη. Τελικά κινητοποιήθηκε και χθες οδηγήθηκε κατηγορούμενος στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης. Στο δικαστήριο, ο 49χρονος από τη Γαλλία ισχυρίστηκε ότι προχώρησε στην πράξη του επειδή πίστευε ότι αυτοί που τον παρακολουθούσαν ήταν κλέφτες. Από την πλευρά τους, οι αστυνομικοί επιβεβαίωσαν ότι τον παρακολουθούσαν, καθώς υπήρχε το μέτρο επιτήρησης από τις γαλλικές αρχές και ήταν υποχρεωμένοι να το κάνουν στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας. Το δικαστήριο καταδίκασε τον κατηγορούμενο σε 15 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή για απίθεια, φθορά και απόπειρα πρόκληση σωματικής βλάβης, ενώ διαέταξε και τη δικαστική απέλασή του. Πάμε σε κάτι άλλο. Με άρθρο του, ο πρώην Δήμαρχος Δράμας και πρώην Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, ο κ. Θωμάς Μαργαρίτης, επανέρχεται σε ένα μείζον θέμα που απασχολεί εδώ και αρκετά χρόνια την τοπική κοινωνία. Πρόκειται για την κατασκευή και λειτουργία των φυλακών του Νικηφόρου. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μαργαρίτης γνωστοποίησε πως αν και ολοκληρώθηκε η κατασκευή του σοφρονιστικού καταστήματος, λείπει το κτίριο του εντευκτηρίου και χωρίς αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει κανένα σοφρονιστικό ίδρυμα. Ξεχάστηκε ένα ολόκληρο κτίριο στις φυλακές Νικηφόρου, στις καλένδες η λειτουργία τους. Αυτά δεν γίνονται πουθενά στον κόσμο. Μας κοροϊδεύουν ή μπέρδεψαν το γελίο με το μεγαλείο, αναρωτιέται ανάμεσα στα άλλα ο τέος Δήμαρχος Δράμας και τέος Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, Θωμάς Μαργαρίτης, ενώ παράλληλα υπενθυμίζει πως ανάμεσα στις υποχρεώσεις της κατασκευάστριας εταιρείας ήταν η ολοκληρωμένη παράδοση του συγκεκριμένου έργου. Και επίσης απευθύνει κατηγορίες στον Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης, τον κύριο Φυτράκη, ο οποίος πρόσφατα επισκέφτηκε και επέβλεψε το έργο, αλλά δεν ανέφερε τίποτε. Το κτίριο που ξεχάστηκε στις φυλακές Νικηφόρου είναι το εντευκτήριο για τους φυλακισμένους και χωρίς αυτό δεν μπορεί δυστυχώς να λειτουργήσει κανένα κτίριο φυλακών πουθενά στον κόσμο. Το 2002, ως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, έφτισα αίμα για την χωροθέτηση των φυλακών στη Δράμα. Αυτό το ξέρουν όλοι, τη στιγμή μάλιστα που πολλοί άλλοι αρνούνταν, γιατί έλεγαν ότι οι φυλακές δεν είναι αναπτυξιακό έργο. Όταν όμως λειτουργήσει, που δυστυχώς επί 14 χρόνια βλέπετε που οδεύουμε, τότε θα δουν πόσο χρήσιμο έργο είναι. Εν πάση περιπτώσει, από το 2002 έγινε η θεμελίωση. Προχθές ήρθε εδώ ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο κ. Φυτράκης, επισκέφθηκε τις φυλακές και έκανε δηλώσεις αυτές τις οποίες ξέρουμε, ότι επίκειται ο διορισμός σοφρονιστικών υπαλλήλων, ότι θα γίνει διαγωνισμός που αργεί μέσω ΑΣΕΠ, δηλαδή είπε πράγματα τα οποία ήδη γνωρίζαμε.
Εγώ όμως ως υποψιασμένος άνθρωπος και θεώρησα ότι είναι περίεργο να έρχεται ο Γενικός Γραμματέας και να κάνει τις ίδιες δηλώσεις που ελέγξαν και στη Βουλή από τον Υπουργό, που ελέγχθηκε από τον Υπουργό τον κύριο Παρασκευόπουλο, από όλους τους άλλους αρμόδιους. Γι' αυτό λίγο έψαξα το θέμα και ανακάλυψα, εύχομαι να διαψευστώ, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία, ότι θα αργήσει πολύ αυτά περί διορισμών και τέτοια, είναι για να χρυσώνουμε χάπια, ότι το έργο δεν μπορεί να παραδοθεί και να λειτουργήσει, διότι ξεχάστηκε ένα πάρα πολύ χρήσιμο κτίριο, το εντευτήριο, χώρος ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης όλων των κρατουμένων. Διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν μένουν μονίμως στα κελιά τους, ούτε βγαίνουν στις μικρές αυλές που έχουν οι ακτίνες. Πρέπει να βλέπουν τηλεόραση, πρέπει όταν υπάρχει καμία επίσκεψη ανθρώπων εκεί, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει και να συναγελάζονται μεταξύ τους. Λοιπόν, αυτό το κτίριο πληροφορήθηκα ότι δεν έχει κατασκευαστεί όλα αυτά τα χρόνια και χωρίς αυτό το κτίριο δεν μπορεί να παραδοθεί και κατ' επέκταση να λειτουργήσει και η φυλακή. Αντιλαμβάνεστε να μην υπάρχει εντευκτήριο κρατουμένων. Δεν θα σταυλίζουμε ζώα εκεί. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Αυτήν όπως είχα υποχρέωση ως άνθρωπος που ασχολούμαι ενεργά με τόσα χρόνια. Γι' αυτό το γεφύρι της Άρτας που λέγονται φυλακές του Νικηφόρου, σημειωτέων ότι και η Νιγρίτα και το Μαλανδρίνο που ξεκίνησα μαζί, θεμελιώθηκαν το 2002 μαζί με τις δράμες, λειτουργούν εδώ και 8 χρόνια. Είχα υποχρέωση. Και έχουν και εντευκτήρια. Και εντευκτήρια έχουν, το οποίο προβλέπονταν στα κατασκευαστικά σχέδια. Εγώ ρωτάω, δεν υπήρχαν άνθρωποι εκεί που επέβλεπαν την κατασκευή σύμφωνα με τα σχέδια? Μήπως επικράτησε καμία άλλη? Μήπως τα χρήματα δαπανήθηκαν αλλού? Δεν ξέρω, δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω. Αλλά έχω μια τραγική, κωμικοτραγική εξέλιξη σε σχέση με το θέμα. Ενώ περιμέναμε και υπήρχαν ελπίδες κάποιων να γίνει ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, να πιάσουν και δουλειά 250 άτομα εδώ, ξαφνικά θα πάμε στις καλένδες χρονικά, δεν ξέρω, 5-10 χρόνια. Υπάρχουν χρήματα? Και αν υπάρχουν σήμερα, θα υπάρχουν αύριο? Αυτό το έργο, κυρία Οικονόμου, αυτό το παραμύθι, το ακούγαμε και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Εν πάση περιπτώσει, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι σε επερωτήσεις βουλευτών μας εδώ οδήγησαν τον Υπουργό της Δικαιοσύνης, τον κύριο Παρασκευόπουλο, στη Βουλή να πει ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και του δρόμου και της ίδρυψης? Αυτές ήταν οι απομείνες της εργασίας. Ο δρόμος, η ίδρυψη και ο βιολογικός. Και ξαφνικά να ανακαλύπτουμε ότι δεν υπάρχει κτίριο το οποίο θα μας πάει χρόνια πίσω. Αύριο θα δημοσιεύσω και ένα άρθρο το οποίο είναι κωμικό. Διότι αυτά πουθενά δεν γίνονται στον κόσμο. Μήπως εμείς οι υδραμινοί τελικά πολύ βιαζόμαστε? Ξέρετε πόσο περιμένουν οι ουισκοπαραγωγοί του Τενεσί, του Τέξας για να παλιώσουν το ουίσκι? Αυτά είναι αστεία πράγματα. Φτάνει η κοροϊδία. Θα χαρώ πάρα πολύ. Εγώ κατήγγειλα ένα γεγονός όπως είχα χρέος να το κάνω. Εγώ δεν είμαι στη φάση εδώ τώρα ως ενεργός πολίτης να κάνω γαργάρες. Να με διαψεύσουν. Να βγουν και να πούν ότι έκανες λάθος. Θα το χαρώ, πιστέψτε με ειλικρινά. Διότι αυτό που ενδιαφέρει εμένα και πιστεύω τον κόσμο είναι η άμεση λειτουργία των φυλακών. Παραμένοντας στο θέμα του σοφρονιστικού καταστήματος Νικηφόρου, τις δικές του απαντήσεις αναφορικά με τη μη κατασκευή του εντευκτηρίου στις φυλακές δίνει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νομού Δράμας Χρήστος Καραγιαννίδης, ο οποίος επέριψε ευθύνες για την παράληψη αυτή στις προηγούμενες κυβερνήσεις που είχαν την υποχρέωση και να ελέγξουν και να παραδώσουν ολόκληρο το έργο, όπως ανέφερε. Αναφερόμενο στο όλο γεγονός και της δημοσίευσης του άρθρου του τέως Δημάρχου και Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου της Δράμας, ο βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Καραγιαννίδης επιβεβαίωσε την έλλειψη κατασκευής του κτηρίου και τόνισε μάλιστα ότι γι' αυτό φταίνε οι προηγούμενες κυβερνήσεις που πέρασαν από τον τόπο και παρέλειψαν και να ελέγξουν και βεβαίως να επιβάλλουν την κατασκευή του. Εντευκτήριο σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του εργολάβου δεν έχει κατασκευαστεί. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει, να οικοδομηθεί αυτό το εντευκτήριο σύμφωνα και με τις υποχρεώσεις που έχει ο εργολάβος. Με ό,τι συνεπάγεται όσον αφορά την ολοκλήρωση, τη χρονική του, το χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωσή του. Που αυτό είναι? Δεν γνωρίζω. Χρήματα υπάρχουν όσον αφορά τον προϋπολογισμό του έργου. Κανένας από τους ανάδοχους που ανέλαβαν να ολοκληρώσουν το έργο δεν το έκανε. Έχουν μεγάλη ευθύνη, γι' αυτό και δεν παρών
ο Γενικός Γραμματέας για να το διαπιστώσει με τα μάτια του, έχουν ευθύνη οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί των προηγούμενων χρόνων που δεν είχαν κάνει απολύτως καμία παρέμβαση σε αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Άρα αυτός είναι ο λόγος λοιπόν της καθυστέρησης της ολοκλήρωσης του έργου. Όχι. Η ολοκλήρωση του έργου πάει όπως πήγαινε αμέσως μετά τον περσινό Αύγουστο, που όντως δόθηκε μια φυσική, οικονομική αλλά και από πλευράς Υπουργείου όσον αφορά να προχωρήσουν οι εργασίες. Και η ιστορία αυτή καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα κατόπιν επιτόπιας έρευνας του Γενικού Γραμματέα, όπου ήρθε και είδε τις φυλακές, όχι φυσικά μόνο το ότι λείπει το συγκεκριμένο κτίριο, ήρθε και έκανε επιτόπιο έλεγχο για να έχει ήδη γνώση το τι ακριβώς συμβαίνει στις φυλακές δράμας. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η υποχρέωση του εργολάβου πρέπει να υλοποιηθεί, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, μέσα στον συγκεκριμένο χρόνο και να παραδοθεί το έργο. Ναι, η καθυστέρηση δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι μεγάλη σε χρονικό διάστημα. Λέω όμως το εξής. Θα πρέπει να αναλογιστούν όσοι ήταν στις προηγούμενες κυβερνήσεις για τις ελλείψεις που είχαν και δεν κάνανε τίποτα γι' αυτό. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να παραδοθεί μια φυλακή την οποία οι φυλακισμένοι δεν θα έχουν κανέναν τόπο ενασχόλησης, μάθησης, ξεκούρασης, διασκέδασης. Και άρα δεν μπορεί να παραδοθεί μια φυλακή με αυτήν την έλλειψη. Να αλλάξουμε θέμα. Το χέρι στην τσέπη πρέπει να βάλουν για άλλη μια φορά οι φορολογούμενοι μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, καθώς λήγει προθεσμία για την πληρωμή της δεύτερης δόσης του έμφυα, αλλά και της δεύτερης δόσης του φόρου εισοδήματος. Συνολικά 6,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων και 2,3 εκατομμύρια εργαζόμενοι καλούνται να πληρώσουν στην εφορία το συνολικό ποσό του 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι την Παρασκευή πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση του έμφυα και η δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος. Εκατομμύρια φορολογούμενοι θα πρέπει αναγκαστικά να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη. Πάντως, σύμφωνα με τους λογιστές, μεγάλη μερίδα των φορολογούμενων επιλέγει τη ρύθμιση των οφειλών τους μέσω των δόσεων. Εντός δύο ημερών, τριών ημερών, λίγη τέλη Σεπτεμβρίου η πρώτη δόση του έμφυα. Από ό,τι ακούω, από ό,τι φαίνεται από τον κόσμο, ότι αδυνατούν πάρα πολύ να καταβάλουν την δόση, και αυτό που λέει ο κόσμος πλέον, γιατί είναι και εφικτό έτσι όπως είναι και η νομοθεσία, θα το αφήσουν για να το κάνουν σε ρύθμιση των 12 δόσεων, άρα θα γλιτώσουν την άμεση καταβολή του ποσού αυτού που είναι για η δόση του Σεπτεμβρίου. Είναι δύσκολα, γιατί δεν είναι μόνο έμφυα, είναι η δόση της φορολογίας εισοδήματος, είναι τόσα πολλά πλέον που ο κόσμος δεν αντέχει, δεν έχει χρήμα, δεν κυκλοφορεί ευρουδάκι πλέον στην τσέπη του πολίτη, του φορολογούμενου. Πιστεύετε ότι επειδή το φθινόπωρο αυτό και ο χειμώνας μας ετοιμάζει και πολλά, όπως τελική κυκλοφορία, όπως αυξήσεις στον ειδικό φόρο στα καύσιμα για τη θέρμανση κυρίως και ένα σωρό άλλα, θα είναι και αυτός ένας δύσκολος χειμώνας που θα συνοδεύεται παράλληλα και από περικοπές σε συντάξεις κτλ.? Όπως το είπατε, κυρία Οικονόμου, ο φετινός χειμώνας θα είναι ο πλέον δύσκολος όλης της κρίσης από ό,τι φαίνεται, γιατί καταργείται ουσιαστικά και η επιδότηση των πετρελαίου θέρμανσης. Τη στιγμή που αυξάνεται κατά τουλάχιστον 10 λεπτά, όπως λένε, εάν στην Αθήνα το παίρνανε και λένε με σημερινή τιμή, θα πάει, αυτή την αύξηση θα πάει γύρω στο 92 λεπτά. Στη Δράμα δεν θα το πάρουμε κάτω από 1 ευρώ. Και λόγω κομίστρων μεταφοράς. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο θέρμανση, δεν είναι μόνο η φορολογία εισοδήματος, δεν είναι μόνο έμφυα που ο κόσμος έχει πάθει μια φρενίτιδα, μπορώ να την πω, για τον έμφυα, γιατί φοβάται μην του πάρει το σπίτι. Τα ξένα φαντς ή οι κατασχέσεις δεν θα γίνουν από την Δράμα. Ήδη ξεκίνησαν και σωρεδόν γίνονται κατασχέσεις στα κέντρα, τα μεγάλα, αυτά που είναι τα φιλέτα τα λεγόμενα. Υπάρχει πλέον η αύξηση που γίνεται στα είδη όλα που ανεβαίνουν, η μείωση μισθών συντάξεων. Εδώ υπάρχει 1,1 δις έλλειμμα στο ισοζύγιο που ζητάνε για τις πληρωμές των συντάξεων. Πώς θα καλυφθούν όλα αυτά? Κάποιος θα πρέπει να τα πληρώσει. Και ποιος θα τα πληρώσει? Ο φορολογούμενος.
Τώρα, το πώς θα τα βγάλουν. Εδώ διάβασα σήμερα ότι και οι θεσμοί λεγόμενοι σε εισαγωγικά για μένα, γιατί είναι η Τρόικα, απλώς περίσσεψαν από 3, έγιναν 4 τα μέλη της Επιτροπής αυτής, δεν δέχονται τα κόκκινα δάνεια. Και ψάχνει τρόπους τώρα η κυβέρνηση πώς θα καλύψει τις επιχειρήσεις και τα στεγαστικά κόκκινα δάνεια που σοριδών δίνανε κάποτε οι τράπεζες δίχως να εξετάζουν σε ποιον τα δίνουν και γιατί τα δίνουν. Όλα αυτά θα έρθουν σε σύγκρουση με τον κόσμο που τον βλέπω πλέον άρχισε να επαναστατεί. Στην τελική ευθεία επεξεργασίας των προτάσεων της Ειδικής Επιτροπής για τον καθορισμό των τελών κυκλοφορίας που θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι για το 2017 βρίσκεται το Υπουργείο Οικονομικών. Αυξήστε τα αυτοκίνητα μικρότερου κυβισμού πρώτης κυκλοφορίας μετά το 2007 και ελαφρύνει αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού πριν το 2006 με στόχο να επιστρέψουν στην κυκλοφορία. Φέρνει το σχέδιο για τα νέα τέλη κυκλοφορίας του 2017, το οποίο κρύβει κρυφές και φανερές δυσάρεστες εκπλήξεις για τους περισσότερους. Η Ειδική Επιτροπή για τον καθορισμό των τελών κυκλοφορίας βρίσκεται στην τελική ευθεία επεξεργασίας των προτάσεών της και το γεγονός αυτό βεβαίως πολλοί από τους φορολογούμενους πολίτες, οδηγούς και κατόχους ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων σημαίνει ένα ακόμη δύσκολο φθινόπωρο και χειμώνα. Αν έχετε ακούσει για τις αλλαγές και αν έτσι προβληματίζεστε ιδιαίτερα. Φυσικά και προβληματίζομαι, ειδικά όταν πριν 4 χρόνια ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι τα αυτοκίνητα που και είναι ντίζελ δεν θα πληρώνουν τέλη κυκλοφορία. Ξαφνικά εγώ βρίσκομαι πέρυσι να πληρώνω τέλη κυκλοφορία από μηδενικά που είχα στα 140 ευρώ και φέτος αναμένω μεγαλύτερη αύξηση. Φυσικά και προβληματίζομαι. Αν ήξερα ενδεχομένως θα έκανα άλλη επιλογή πριν μερικά χρόνια. Για τα τέλη κυκλοφορίας που αλλάζουν και αν σας προβληματίζει το γεγονός ότι πιθανότατα να έχουμε και αυξήσεις. Ή και για τα πετρελαιοκίνητα από πέρυσι. Όχι, δεν με προβληματίζει κάτι. Είστε στην κατηγορία των αυτοκινήτων που δεν επηρεάζονται. Ναι, είμαστε στα 1400 κυβικά, δεν επηρεάζει κάτι, αλλά και η κατάσταση όπως βλέπετε είναι η ίδια, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ξενίζει. Έχουμε συνηθίσει σε αυτή την κατάσταση. Είναι κακό αυτό που συνηθίσαμε. Τι λέτε για τις αλλαγές και ειδικότερα για τα πετρελαιοκίνητα, αλλά και όχι μόνο. Εντάξει, ακολουθείτε μια εισπρακτική πολιτική. Επειδή τα δημοσιονομικά ελλείμματα είναι τόσα πολλά, κοιτάει να τα καλύψουν από... Από τέτοιου είδους φορολογίες. Έτσι ακριβώς. Πιστεύετε ότι είναι δίκαιο όμως αυτό, γιατί κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε αλλαγές. Δίκαιο και δεν είναι, αλλά δεν γίνεται και αλλιώς. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έρθουμε σε ρήξη με τους Ευρωπαίους, γιατί ζητάνε τόσα πολλά που δεν μπορούν να τα καλύψουν. Ο προβληματισμός είναι έντονος γιατί δεν ξέρουν τι ακριβώς θα συμβεί και πολλοί μάλιστα αναρωτιούνται αν οι αλλαγές που επέβαλαν πέρσι να αλλάξουν καύσιμα στο αυτοκίνητό τους φέτος αποδεικνύεται μεγάλος βραχνάς. Συγκεκριμένα, η μείωση των τελών κυκλοφορίας έως και 10% για τα οχήματα ηλικίας άνω των 5 ετών και μεγάλου κυβισμού είναι ανάμεσα στις προτάσεις που επεξεργάζεται η Ειδική Επιτροπή σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Επίσης, η αύξηση των τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα μικρομεσαίου κυβισμού που πρωτοκυκλοφόρησαν από το 2007 έως και το 2010 λόγω του υπολογισμού τους με βάση τους εκπεμπόμενους ρήπους και όχι τον κυβισμό. Υπάρχει και δεύτερο σενάριο, να υπολογίζονται με βάση τους ρήπους τα τέλη για οχήματα που πρωτοκυκλοφόρησαν από το 2003 και μετά. Στην περίπτωση που υιοθετηθεί το πρώτο σενάριο, οι αυξήσεις θα χτυπήσουν κυρίως τα οχήματα ηλικίας 6 έως 10 ετών και μικρομεσαίου κυβισμού έως 1.800 κυβικά. Στην περίπτωση που επιλεγεί το δεύτερο σενάριο, οι αυξήσεις στα τέλη θα χτυπήσουν σε οχήματα μικρομεσαίου κυβισμού ηλικίας 6 έως 13 ετών. Ακόμη, μείωση του ορίου απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα που πρωτοκυκλοφόρησαν από τον Νοέμβριο και μετά, από τα 90 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα στα 85 ή και τα 80 γραμμάρια. Επιπλέον, στο τραπέζι βρίσκεται και ένα ακόμη σενάριο που αφορά στην επιβολή προς αύξηση των τελών κυκλοφορίας για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε από χθες για τον τρίτο γύρο περικοπών στις επικουρικές συντάξεις. Αυτό θα αφορά έως 25.000 συνταξιούχους του ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, οι οποίοι θα υποστούν μειώσεις έως 40%
μαζί με τις καταβολές των επικουρικών στις 4 Οκτωβρίου. Νωρίτερα, μάλιστα, και αύριο Τετάρτη δηλαδή, θα επιβληθούν τα πλαφόν σε ατομικές συντάξεις άνω των 2.000 ευρώ και στις πολλαπλές συντάξεις άνω των 3.000 ευρώ, αλλά και εισφορά 6% υπέρ ΕΟΠ σε 260.000 διπλές συντάξεις. Στον αέρα βρίσκονται οι κύριες καταβαλλόμενες συντάξεις που κινδυνεύουν με περικοπές μετά τις επικουρικές, όπως απαιτεί και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ενώ τα ασφαλιστικά ταμεία βουλιάζουν στα ελλείμματα. Μεγάλη αναστάτωση για το γεγονός αυτό επικρατεί στους συνταξιούχους και ο πρόεδρος των συνταξιούχων, Νίκα Δράμας, επισημαίνει πως στόχος είναι το ύψος της σύνταξης τελικά να φτάνει τα 360 ευρώ μόλις. Εδώ το έχουν βάλει στο πρόγραμμα, όπως έχω πει επανελειμμένα, τη σύνταξη να την κατεβάζουν στα 360 ευρώ. Τώρα οι περικοπές που λένε θα είναι και αναδρομικές. Τώρα που θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι την Παρασκευή, Πέμπτη Παρασκευή, θα δουν μειώσεις στις συντάξεις και αναδρομικές και αρκετά θα είναι. Γιατί θα είναι Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος και του Οκτωβρίου. Τώρα αν θα τα κρατήσουν όλα μαζί. Ή θα τα κάνουν σε δόσεις τις κρατήσεις, την αναδρομική κράτηση, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Ο κόσμος είναι απελπισμένος. Αυτή την ώρα τώρα εκεί που καθόμουν απέναντι, αυτό με λέγανε. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει, τι θα κάνει. Κανείς δεν ξέρει τι και πώς θα γίνει. Το πρωί λένε, αλλά ο ένας προχθές λένε, βγαίνουν οι υπουργοί, πρωθυπουργός, είχε λέει 10% κόπηκαν. Το σύνολο από τον συνταξιούχο έγινε περικοπή το 10%. Εδώ όλοι κλαίνουν. Κατεβάσαν το αφορολόγητο. Ανεβαίνει ο φόρος, μειώνεται η σύνταξη. Όχι, λέει. Ανεβάσαν το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Δεν κατεβαίνει ο μισθός του συνταξιούχου όταν πάει να ψωνίσει το γάλα του. Παράδειγμα, λέω για το γάλα. Το έπαιρνε 1 ευρώ και το παίρνει 1,10. Δεν είναι μείωση του μισθού. Δεν ξέρουν. Οι άνθρωποι είναι όλοι απελπισμένοι. Όλοι είναι απελπισμένοι. Κανείς δεν έχει χαμόγελο. Το χαμόγελο που παρουσιάζεται είναι εικονικό. Από την άλλη, εσείς ως φορέας, γενικότερα των συνταξιούχων σε όλη την Ελλάδα, ετοιμάζετε κινητοποιήσεις, έχετε συνελεύσει σε αυτό το χρονικό διάστημα? Ναι, σήμερα συγκεκριμένα θα γίνει μια συγκέντρωση στην Αλεξανδρούπολη. Δράμα Καβάλα Κομωτινή και Αλεξανδρού Εύρος. Μέσα στον Οκτώβριο θα γίνει μια συγκέντρωση στην Κομωτινή. Τώρα η ημερομηνία θα οριστεί από την Ομοσπονδία. 10 θα είναι, 20 θα είναι, ακριβώς δεν ξέρω, αλλά ξέρω ότι θα γίνει στην Κομωτινή μια συγκέντρωση για διαμαρτυρία. Η Ομοσπονδία και αυτά που τα σωματεία που είναι στην Αθήνα, στο νομό Αττικής και Πέριξ, κάνουν συγκεντρώσεις. Προχθές πήγανε στο Υπουργείο Οικονομικών. Υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Και έτσι δεν ξέρουν. Όσο πάνε, χειροτερεύουν τα πράγματα. Ξεκίνησαν από χθες, όπως είχε ανακοινωθεί και πρόσφατα, οι τεχνικές εργασίες στη γραμμή του ΟΣΕ Δράμας Ξάνθης με στόχο την αποκατάσταση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας της συγκοινωνίας με τα τρένα και έτσι δεν θα εκτελούνται για διάστημα από 6 έως 9 μήνες τα συγκεκριμένα δρομολόγια. Ωστόσο, δημοσιεύματα κάνουν λόγο πως η γραμμή Δράμας Ξάνθης θα παραμείνει επαόριστο κλειστή και όχι μόνο για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που προαναφέραμε. Πάντως, τα δημοσιεύματα αυτά διαψεύδει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κυκλοφορίας Μακεδονίας Ράκης του Τμήματος Επιθεώρησης Αλεξανδρούπολης, Κλεάνθης Καραγιανίδης. Μόλις πριν από λίγες μέρες, επισκέφθηκε την διεύθυνση του ΟΣΕ εδώ στη Δράμα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, προκειμένου σε μια δημόσια συνέντευξή του να ανακοινώσει το κλείσιμο της γραμμής προς Ξάνθη μόνο για το χρονικό διάστημα των 6 έως και 9 μηνών, προκειμένου να γίνουν απαραίτητες εργασίες στο σιδηροδρομικό δίκτυο και ιδιαίτερα στο σημείο του Δήμου Παρανεστίου που ενώνει την Πλατανιά με το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο έως και την Ξάνθη. Λίγες μέρες αργότερα, ένα δημοσίευμα και συγκεκριμένα χθες έρχεται να ταράξει τα νερά, καθώς δηλώνεται ότι η γραμμή αυτή κλείνει επαόριστον. Σε συνεννόηση με την Τρένοσε, οι δύο επιβατικές αμαξοστοιχίες που κυκλοφορούν κάθε μέρα θα σταματούν μεταξύ Δράμας Θεσσαλονίκης και η συνέχεια θα γίνεται με λεωφορεία. Όπου θέλει ο κάθε επιβάτης να πάει, θα έχει πάρει το εισιτήριό του. Απλά από τη Δράμα και μετά θα υπάρχει η συνέχεια της μετακίνησης μέχρι τον προορισμό που θέλει να πάει. Κομωτινή, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, κάπου ενδιάμεσα. Δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στις εμπορευματικές μεταφορές, στους εμπορευματικούς σειρμούς.
έχουμε μία πρόνοια για τις εμπορευματικές αμαξοστοιχίες, η οποία λέει ότι θα πηγαίνουν με πολύ χαμηλή ταχύτητα και με πνιγό, αλλά δεν θα διακοπεί η επικοινωνία, γιατί αφενός υπάρχουν οι ανάγκες για το ΤΑΠ, υπάρχουν οι ανάγκες του στρατού, υπάρχουν οι ανάγκες μίας ή δύο αμαξοστοιχιών κάθε 15 μέρες από το Πίθιο προς τη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτές μπορούν να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο, διότι εκεί ο χρόνος δεν είναι τόσο σημαντικός. Το να πεις βέβαια σε μια επιβατική αμαξοστοιχεία πήγαινε με 5 χιλιόμετρα επί 60 ή επί 70 χιλιόμετρα, σημαίνει ότι θα κάνει αιώνια. Δεν θα φτάσει ποτέ. Οπότε εκεί επιλέξαμε την λύση της μετεπιβίβασης στα λεωφορεία. Όμως, κατηγορηματικά διαψεύδει αυτό το δημοσίευμα ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Μακεδονίας Θράκης του Τμήματος Επιθεώρησης της Αλεξανδρούπολης από τη Ροδόπολη έως και τα Δίκαια, κύριος Καραγιαννίδης Κλεάνθης, τονίζοντας πως κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η τοποθέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου προχθές που είχαμε τη συνέντευξη τύπου ήταν σαφέστατη. Η γραμμή δεν κλείνει οριστικά. Η γραμμή θα διακοπεί για 6-9 μήνες, όπως λέει και το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο ΣΕ. Τα δρομολόγια των τρένων αντικαθίστανται από δρομολόγια των λεωφορείων, τα οποία φεύγουν από τη Δράμα και επίσης έρχονται στη Δράμα τις συγκεκριμένες ώρες που ήταν τα τρένα. Άραγε, ως προς την κυκλοφορία δεν αλλάζει τίποτα. Απλά το τμήμα της διαδρομής Δράμα Αλεξανδρούπολη αντικαθίσταται με λεωφορεία και αυτό γίνεται για να ανακαινιστεί η γραμμή κυρίως στο τμήμα Παρανέστη Πλατανιά, στο οποίο έχουμε μια κλίση 28 της Χιλής. Είναι από τις μεγαλύτερες κλίσεις που υπάρχουν σιδηροδρομικά στην Ελλάδα. Η κατάσταση της γραμμής ήταν πάρα πολύ κακή. Να φανταστείτε ότι τα τρένα πηγαίνανε με βραδιπορία των 10 χιλιόμετρων την ώρα, πράγμα που σήμαινε πολλές καθυστερήσεις στο δρομολόγιο του. Και σε κάθε περίπτωση το έργο αυτό που θα γίνει, αν θα γίνει στο χρονοδιάγραμμα μέσα που έχει προγραμματιστεί, θα είναι καλό και για την περιοχή της Δράμας και για την περιοχή της Βορείου Ελλάδος γενικά. Θα αναβαθμίσει την ποιότητα των παροχόμενων υπηρεσιών και θα αποκαταστήσει την ποιότητα της γραμμής, το οποίο ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα και για εμάς τους σιδηροδρομικούς. Mm-hmm. Αν δεν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, κακές γλώσσες να τις πω, δυσπιστούς να το πω, φοβούνται ότι επειδή υπάρχουν τεράστιες αλλαγές, τουλάχιστον στον ΟΣΕ, θα καταργηθεί εντελώς το δίκτυο αυτό κυκλοφορίας των τρένων και αυτό όλο λειτουργεί ως πρόφαση. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Σας μιλάω τώρα και σαν παλιός συνδικαλιστής. Καταρχήν η καταγωγή μου είναι από τη Δράμα και το ξέρετε. Δεν κυκλοφορεί τίποτα τέτοιο, κανένα τέτοιο σενάριο. Αν καθυστερήσει, που είναι πολύ πιθανό να καθυστερήσει, έχουν γνώση οι φύλακες, θα σας ενοχλήσω και εγώ και οι παράγοντες τοπικοί, όλοι θα το ξέρουν. Πρέπει να σας πω ότι ούτε το Παρανέστη, ούτε η Σταυρούπολη, ούτε η Πλατανιά, ούτε η Νικηφόρος έχουν βγει απ' έξω. Υπάρχουν συγκεκριμένα λεωφορεία που περνάνε και από αυτά τα χωριά στις ώρες των τρένων. Τα δρομολόγια Αλεξανδρούπολη, Δίκαια γίνονται κανονικότητα. Δεν υπάρχει τέτοιος φόβος προς το παρόν. Ο φόβος όλων των δικών μας των σιδηροδρομικών είναι, μήπως τυχόν δεν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ακόμα μπορεί να μην έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός και τα λοιπά. Το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Γραμμής που μίλησα, μου διαβεβαίωσε ότι είναι θέμα μιας υπογραφής. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Αν σε ένα μήνα ξεκινήσουμε, θα είμαστε πάρα πολύ καλά. Να αλλάξουμε θέμα. Υποχρηματοδότηση, μηδενικοί διορισμοί, τεχνητές υπεραριθμίες, ολιγομελή τμήματα των ΕΠΑΛ. Είναι μόνο λίγα από τα ζητήματα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς ολόκληρης της χώρας με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, όπως οι ίδιοι επισημαίνουν. Χθες, μάλιστα, για τα προβλήματα στην εκπαίδευση, πραγματοποιήθηκαν παραστάσεις διαμαρτυρίας σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στην Κομωτινή και στα γραφεία του Περιφερειακού Διευθυντή Παναγιώτη Κεραμάρη. Χθες οι συνάδελφοι και τα διοικητικά συμβούλια των ΕΛΜΕ της περιφέρειάς μας συναντήθηκαν με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κύριο Κεραμάρη Παναγιώτη, για να μπορέσουμε να διαμαρτυρηθούμε για τις συνεχείς αντεκπαιδευτικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όπως την αφαίρεση των επιπέδων στην αγγλική γλώσσα, στα μαθήματα των αγγλικών στο γυμνάσιο, την αφαίρεση της υποστήριξης των ερευνητικών εργασιών από τους συναδέλφους πληροφορικής, τα ολιγομελή ΕΠΑΛ, την κατάργηση των ολιγομελή ΕΠΑΛ, την κατάργηση των ολιγομελών τμήματων και την κατάργηση του ωραρίου των υπευθύνων των εργαστηρίων. Επίσης, να πούμε ότι όλο αυτό το θέμα της παιδείας
για την αντιμετώπιση των λήψεων, το Υπουργείο Παιδείας έχει χρησιμοποιήσει τα μόνα ουδέτερα εργαλεία που διαθέτει, την αλλαγή των ορολίων προγραμμάτων και τις αναθέσεις των μαθημάτων. Όλο αυτό είναι ένα μείγμα εκρηκτικό και εμείς και το δημοσίου της ΕΛΜΕ με παράσταση διαμαρτυρία στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά και όλες οι ΕΛΜΕ και αναπεριφέρειες, 13 περιφέρειες, διαμαρτυρήθηκαν για την πολιτική της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ποιες ήταν οι απαντήσεις που πήρατε από τον Περιφερειακό Διευθυντή? Ο Περιφερειακός Διευθυντής, να πω καταρχήν και να ευχαριστήσω όλα τα διοικητικά συμβούλια των ΕΛΜΕ της περιφέρειάς μας. Ήταν έτοιμοι οι συνάδελφοι όλοι, είχαν θέσεις, απόψεις και απέδειξαν για μια ακόμη φορά ότι ως μάχη με εκπαιδευτική στην τάξη έχουν απόψεις και θέσεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τόσο τοπικά, ενώ περιφερειακά, τον Περιφερειακό Διευθυντή, όσο και γενικότερα την Υπουργή Παιδείας. Ο Περιφερειακός Διευθυντής πραγματικά μας άκουσε όλες τα μπορούσε να τις άκουσε και είπε ότι το μόνο που μπορεί να βοηθήσει και δεσμεύτηκε για ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος, ότι θα τα επιλύσει. Όπως για παράδειγμα κάποια θέματα στα ολιγομελή και μάλιστα μας είπε ότι έχει προτείνει στα ολιγομελή αυτά τα τμήματα να λειτουργήσουν και για κάποια ζητήματα τοπικά ενδιαφέροντος είπε ότι θα λυθούν. Όσο αφορά τώρα ζητήματα τα οποία άρχονται του Υπουργείου Παιδείας, μας είπε ότι δεν μπορεί να τα λύσει και είναι θέματα του Υπουργού. Παρά τα αυτά όμως δεσμεύτηκε τα αιτήματά μας να τα μεταφέρει και τις διαμαρτυρίες μας να τις μεταφέρει κάποιος στο Υπουργείο Παιδείας. Θα προχωρήσετε και σε νέες κινητοποιήσεις? Αυτό θα το δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Υπάρχει το Γενική Συνέλευση το Σάββατο που έρχεται 1 Οκτώβρη των Προέδρων των Ελληνίων της χώρας στην Αθήνα, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Και εκεί θα αποφασιστεί το τι μέλη γενέστε και οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις και δράσεις τόσο των κατατόπων ΣΕΛΜΕ όσο και το Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΛΜΕ, το οποίο θα χαράξει αυτό που θα αποφασιστεί την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Θα χαράξει την πορεία δηλαδή. Ωραία. Και στο σημείο αυτό να περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Γερμανικά για εργασία, γερμανικά για σπουδές και μεταπτυχιακά, γερμανικά για τον τουρισμό, γερμανικά για γιατρούς και νοσηλευτές, γερμανικά για παιδιά, εφήβους και ενήλικες και προετοιμασία για τη γερμανική φιλολογία. Ινστιτούτο Γερμανικής Γλώσσας Άννα Χορόζογλου. Γιατί η γνώση θεωρείται πιο έγκυρη όταν τεκμηριώνεται με ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Γρήγορη και σωστή προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Άννα Χορόζογλου. Ειδικευμένη στη διδακτική και μεθοδολογία της γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-33336. Ινστιτούτο Γερμανικής Γλώσσας Άννα Χορόζογλου. Για γρήγορα και σωστά γερμανικά. Πέρασες τη σχολή που ήθελες. Τώρα πέρνα και από τον ηλεκτροχώρο. Να πάρεις τα πάντα για το φοιτητικό σου σπίτι. Ηλεκτροχώρος. Φοιτητικά πακέτα συσκευών σε ασυναγόνιστα χαμηλές τιμές. Τώρα μόνο με 348 ευρώ σου δίνουμε τηλεόραση 32 ιντσών, ψυγείο με κατάψυξη 10 λίτρων, κουζινάκι και τοστιέρα. Και δυνατότητα να προσαρμόσεις το πακέτο ανάλογα με τις ανάγκες του. Καβάλα, παραλία Οφρυνίου, δίπλα στο πρακτορείο ΟΠΑΠ. Δράμα, Φιλίππου 29, έναντι ναού 12 Αποστόλων. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη, Παπαναστασίου 61 και στο www.ηλεκτροχώρος.gr. Ηλεκτροχώρος και άσε τους άλλους να τραγουδάνε. Από τη γόνιμη γη της Μακεδονίας, 300 κτηνοτρόφοι με μεράκι παραδίδουν το καλύτερο και ποιοτικότερο γάλα. 50 χρόνια τώρα το επεξεργαζόμαστε και το προσφέρουμε την ίδια ημέρα στο ποτήρι σας. Φρέσκο, αγνό, νεογάλ, παράδοση, ποιότητα. Πινόκιο. Τα πάντα για τη μέλουσα μητέρα και το μωρό. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. 19 Μαΐου 84 και 19 Μαΐου 151. Πινόκιο. Η πιο γλυκιά αγκαλιά μετά τη δική σας. Ανθρώπινα, δημιουργικά, αληθινά. Έτσι σκεφτόμαστε, έτσι δημιουργούμε. Κέντρο Παραγωγής Επίπλου. Μία συνάντηση απλότητας και πολυτέλειας συνδυασμένη άψογα με τα όνειρά σας. Κέντρο Παραγωγής Επίπλου. Εργονομικές λύσεις στα μέτρα σας με φυσικά υλικά και οικολογικά χρώματα που ομορφαίνουν το σπίτι σας. Κλασικές και μοντέρνες προτάσεις σε σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και ειδικές κατασκευές. Προνομιακές τιμές όλο το χρόνο. Κέντρο Παραγωγής Επίπλου. Επισκεφτείτε την
έκθεσή μας στο 12ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 25210-68-291. Εργοστάσιο στο 15ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας στο Κεφαλάρι. Τηλέφωνο 25210-86-407 και φαξ 25210-86-406. Κέντρο Παραγωγής Επίπλου. Αλλάζει τη ζωή μας. Στο δελτίο ειδήσεων και πάλι, σε κόντρα μεταξύ Δημοτικής Αρχής και Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου του Εμμανουήλ Παπά Σερών, εξελίχθηκε το θέμα της στέγασης του νέου αστυνομικού τμήματος στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, Δαβίδ Σωτηρόπουλος, έκανε λόγο για μαγειρέματα που γίνονται σε σκοτεινές αίθουσες, με το Δήμαρχο Δημήτρη Νότα να απαντά ότι το μόνο που φοβάται είναι το Θεό και κανέναν άλλον. Το ζήτημα της δημιουργίας αστυνομικού τμήματος στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά κυριάρχησε στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης, Δαβίδ Σωτηρόπουλος, ανακοίνησε το θέμα και αναφερόμενο στο έγγραφο, στο οποίο η αστυνομική διεύθυνση εκφράζει εκτιμήσεις για την κατάσταση των 4 προτινόμενων κτηρίων για την ελόγω στέγαση, κάνει λόγο για κολυσιεργία από πλευράς Δημοτικής Αρχής, με τον Δήμαρχο να απαντάει πως το ζήτημα είναι γραφειοκρατικό και πρόκειται για μια απλώς τυπική διαδικασία. Δεν απάντησε σε τίποτα ο κ. Δήμαρχος, ξεκάθαρο και συγκεκριμένο. Τις προηγούμενες μέρες και οι αγαπητοί συνδημότες είδαν στο κανάλι σας τη δική μου παρέμβαση και αντίδραση για το θέμα ότι δεν προχωράμε. Βέβαια, μέχρι εκείνη τη στιγμή είδα και τις απαντήσεις του Δημάρχου, οι οποίες πάλι δεν ήταν κάτι συγκεκριμένο, ήταν αόριστα πράγματα. Αυτά έλαβαν χώρα πριν κανένα δύο μέρες. Όταν πήρα το έγγραφο σήμερα και το πήρα και με τεμποδίων το έγγραφο, πραγματικά εξεπλάγει. Δεν ξέρω γιατί περιμένουμε. Ουσιαστικά ο αστυνομικός διευθυντής δεν αναφέρει ούτε την Αθήνα, ούτε τον Υπουργό, ούτε τίποτα. Λέει προχωρήστε στις εργασίες, προχωρήστε στην απόφαση, γιατί θα χρειαστούν, εν πάση περιπτώσει, κάποιες εργασίες για κρατητήρια και κάτι ακόμα. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος εδώ που δεν κατάλαβε τι γράφει αυτό το χαρτί. Είναι κάποιος, ρωτάω πιστεύω, που δεν κατάλαβε τι γράφει αυτό το χαρτί. Και ο διευθυντής τι μας ζητάει. Και για ποιο λόγο δεν έχουμε ενημερωθεί, δεν το ξέρω εγώ, δεν το ξέρει αυτός, ο κ. Μπάτσος δεν το γνωρίζει. Και οι πρόεδροι των χωριών, γιατί απορρίφθηκαν. Θεωρείτε το πρώτο θέμα σήμερα εδώ είναι πιο κρίσιμο από αυτό. Ασφαλώς από την οπτική που το βλέπει ο κ. Σωτηρόπουλος και έχει δίκιο. Ωστόσο εμείς περιμένουμε άμεσα τις επόμενες μέρες να μας έρθει επίσημα και με τη βούλα την υπογραφή του Υπουργού. Ποια είναι η τελική απόφαση του Υπουργείου. Περιμένουμε αυτή και αναλόγως θα μιλήσουμε. Τυπικό, δηλαδή. Είναι απολύτως τυπικό. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες. Εμείς καταφέραμε και ένα αριθμό στο Δήμο μας. Αυτό περνάει απαρατήρητο. Και φτάνουμε σε ένα σημείο τώρα να βάλουμε δύο χωριά μεταξύ τους σε διαμάχες και να μαλώνουν για το πού θα γίνει. Και μάλιστα ο κ. Παγκής είπε. Δεν είναι σοβαρό θέμα, λέγεται ότι βάλαμε στην ημερή σε διάταξη. Να σας πω τι ακριβώς έγινε με την Επιτροπή. Γυρίσαμε στα 4 κτίρια που είχαν υποδειχθεί. Η Επιτροπή, τελειώνοντας, αφού ενημερώναμε τους Προέδρους, ότι θα πάμε στο συγκεκριμένο χωριό για να δούμε τα πρώην αστυνομικά τμήματα, αλλά και τα πρώην Δημαρχία Χρυσό και Νεόσκοπο, τελειώνοντας, ο αστυνομικός διευθυντής ζήτησε να έχει ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες από τα δύο πρώην δημαρχεία Χρυσού και Νέου Σκοπού με τα τοπογραφικά, με τις άδειες και με όλα αυτά που χρειάζονται. Γιατί θα στείλουμε, λέει, τους φακέλους των δύο αυτών κτηρίων στους τεχνικούς της αστυνομίας στο Υπουργείο και αυτοί θα κρίνουν. Πάντως, ο κ. Σωτηρόπουλος άφησε αιχμές για τον Δήμαρχο Εμμανουήλ Παπά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι κάτι φοβάται, μιλώντας μάλιστα για πολιτικές πιέσεις που ασκούνται για το ζήτημα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει τι εννοεί και σε ποιους αναφέρεται. Κάποιοι επιδιώκουν κάποιο μαγείρεμα σε σκοτεινές αίθουσες, οι οποίες δεν θα προσπαθούν να μην τις μάθουν οι δημότες ποτέ. Εγώ. Πολιτικές. Πολλοί βάζουν το χέρι τους σε αυτή την υπόθεση και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Έτσι, η αστυνομική διεύθυνση των Σερών, ο κύριος Ματζαρόκος, με τον ειδικό σε τεχνικά ζητήματα, τον ανθυπαστυνόμο κύριο Μαραγκό, είπαν τους λόγους με λεπτομέρεια. Το έγγραφο είναι άριστα διατυπωμένο. Θα το δώσουμε σιγά σιγά σε όλους τους δημότες να δουν ακριβώς τι λέει ο αστυνομικός διευθυντής
και υπάρχει μια, ας το πούμε, απαξίωση από εδώ, περιμένουμε κάτι άλλο. Κάποιοι επιδιώκουν να μην γίνει το αστυνομικό τμήμα στο νέο σκοπό, για τους πολιτικούς δικούς τους λόγους, θα τους μάθουμε αυτούς, δεσμεύομαι να τους μάθουν οι δημότες, όλοι, για ποιο λόγο και με ποιο τρόπο γίνονται πλέον αυτά τα πράγματα όπως γίνονταν στο παρελθόν. Εδώ έχουμε ένα κτίριο το οποίο χρειάζεται λίγα χρήματα, τα οποία θα τα βάλει ο Δήμος, και εμείς όμως αφήνουμε εξωγενείς παράγοντες έξω από το Δήμο, πολιτικές σκοτεινές δυνάμεις και περίεργους ανθρώπους, να αποφασίσουν αυτοί πού θα γίνει το αστυνομικό τμήμα. Από την πλευρά του πάντως, ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά απάντησε χαρακτηριστικά. Το μόνο που φοβήθηκα στη ζωή μου ήταν μόνο ο Θεός, κανέναν άλλον. Όλους τους άλλους τους βλέπω στα μάτια και με βάση τη δουλειά και την αξιοσύνη μου τους αντιμετωπίζω. Αυτό που το μόνο που φοβάμαι είναι τον Θεό, κανέναν μα κανέναν άλλον. Έχω την άποψή μου, τη λέω την άποψή μου, την έχω δουλέψει για να τη λέω. Έχω γνώση του τι λέω, δεν μου έρχεται επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος για να λέω αυτά που λέω. Τα πιστεύω, τα έχω δουλέψει, έχω τα δεδομένα και γι' αυτό τα λέω. Δεν φοβάμαι κανέναν. Όσο ψηλά και αν βρίσκεται αυτός, δεν φοβάμαι κανέναν. Και από το Δήμο Εμμανουήλ Παπά του Νομού Σερών πάμε στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου του Νομού Δράμας. Για ανευθυνότητα και ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου. Κάνει λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Ίγκος με αφορμή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η παιδική χαρά της τοπικής κοινότητας Βόλακα, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες του, μεγάλα ζώα βοσκούν μέσα στην παιδική χαρά, προκαλώντας υλικές ζημιές και φυσικά δεν αφήνουν τα παιδιά να παίξουν με ασφάλεια. Ο κ. Σίγκος μάλιστα τόνισε, μιλώντας στην τηλεόραση Star και στη δημοσιογράφο Αίλη Κονόμου, πως θα ενημερώσει και την αστυνομία για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δύο χρόνια τώρα έχω επισημάνει και χωρίς αντιπολιτευτική τάση και χωρίς αντιπολιτευτικό ύφος. Γιατί βλέπετε ότι μετά από δύο χρόνια έρχομαι και σας ενοχλώ και σας λέω ότι δεν πάει άλλο. Εμένα με ενδιέφερε να λυθεί το πρόβλημα, όχι να δημοσιοποιηθεί. Όμως δυστυχώς εδώ υπάρχει μεγάλη κοροϊδία, αδειοφορία και ανικανότητα, κύριε Οικονόμου. Δηλαδή, η παιδική χαρά του Βόλακα, μιλάμε για το χωριό με τα περισσότερα παιδιά. Η παιδική χαρά του Βόλακα, στο σημείο που είναι, η προηγούμενη δημοτική αρχή που ήμασταν εμείς, κάναμε την περίφραξη με μπετό, τέλος πάντων, δύο πλευρές και το κλείσαμε. Όμως εκεί έπρεπε να μπουν και κάγκελα. Επί ημερών μας, στο προϋπολογισμό του 2015, βάλαμε 6.000 ευρώ για να γίνει περίφραξη με τα κάγκελα και μία πόρτα. Ούτως ώστε να μην μπαίνουν μέσα στα ζώα. Ούτε αγελάδια, ούτε μουλάρια, ούτε άλογα, ούτε γουρούνια. Λοιπόν, δύο χρόνια με κοροϊδεύουν. Βγάλαν αυτά τα χρήματα. Τους το επισήμανα. Ξαναβάλτε τα. Κάποια στιγμή τα ξαναβάλαν, αλλά η υλοποίηση του έργου αυτού, δηλαδή το να μπουν κάγκελα στο τοιχείο της περίφραξης, ούτως ώστε και πόρτα να μην μπαίνουν μέσα τα ζώα, δεν εισακούστηκαν. Σε όλο αυτό το διάστημα όμως έχουν φθαρεί σε επικίνδυνη κατάσταση, σε επικίνδυνο βαθμό τα όργανα στην παιδική χαρά. Το επισήμανα αυτό. Στις 12 Αυγούστου στο Δημοτικό Συμβούλιο πάω δύο φωτογραφίες, όχι παραπάνω, που μπορούσα να πάω χίλες, με την επικινδυνότητα αυτών των οργάνων, τις οποίες έχω στείλει και σε εσάς, τις οποίες έχετε λάβει και εσείς. Λοιπόν, και είπα, κύριε Δήμαρχε, δεν έχω πάει ούτε στην εφημερίδα, ούτε σε τηλεόραση, δεν έχω πάει ούτε στην αστυνομία καν. Δεν με ενδιαφέρει να δημοσιοποιήσω ένα θέμα και δεν κινούμε με αντιπολιτευτικά κριτήρια. Με ενδιαφέρει να λυθεί το πρόβλημα, να αντιμετωπιστεί. Τα παιδιά μας κινδυνεύουν πιο. Όχι να τραυματιστεί κάποιον. Λυπάμαι που θα το πω να σκοτωθεί μέχρι. Καταλαβαίνετε, είναι τόσο επικίνδυνα τα πράγματα. Σας πληροφορώ, εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ μιλάω, εγώ ακούω. Δυστυχώς. Υπάρχει αδιαφορία, υπάρχει ανικανότητα. Τη στιγμή μάλιστα που φέρνουν εκτάκτως να κάνουμε μία ψήφιση 3.000 ευρώ για μια παιδική χαρά στο Δήμο Νευροκοπίου, στην έδρα του Δήμου Νευροκοπίου, στο Δήμο, στη τοπική κοινότητα του Νευροκοπίου, για να σπείρουν γαζόν. Εκεί πλέον εκνευρίστηκα. Δεν είμαι κατά το να σπείρουν το γαζόν. Δεν είμαι κατά και δεν ήμουν ποτέ κατά στο να γίνουν αλλού πράγματα σωστά και ειδικά για την ασφάλεια των παιδιών. Όταν όμως σε μια παιδική χαρά βάζουμε χρήματα για να κάνουμε το τάπητα, χωροτάπητα, ναι, και στο Βόλακα δεν κάνουμε τι, τους είπα, κλείστε την. Με ποια έννοια, ξυλώστε τα όργανα μέχρι να το διορθώσετε. Καταλαβαίνετε, γιατί δεν είναι ένα δωμάτιο να τις σφραγίσουμε. Παιδιά θα μπουν από παντού. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Από τη στιγμή που φαίνεται αυτή η επικινδυνότητα, σαν τοπική κοινότητα ή και δημοτική κοινότητα, δεν έχετε λάβει κάποια μέτρα, δεν έχουν ληφθεί?
Κυρία μου, εμείς προσωπικά, και ξέρετε πολύ καλά ότι το σπίτι μου είναι δίπλα ακριβώς στην παιδική χαρά. Συμπτωματικά είναι δίπλα στην παιδική χαρά. Προσωπικά τη συντηρώ και τη φροντίζω εγώ και ο αδερφός μου, οι δύο οικογένειες. Λοιπόν, τώρα, ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε εμείς το φτιάχναμε. Κουράστηκα πλέον. Κουράστηκα. Με ενοχλεί η αδιαφορία. Με ενοχλεί ότι ο Δήμος Νευροκοπίου πέρυσι από τον Βόλακα και από τον Γρανίτη εισέπραξε 1.300.000 ευρώ. Και δεν έχουμε την. Τέλος πάντων, δεν αξίζουμε να βάλουν 1.000 ευρώ, 500 ευρώ να κάνουν τα όργανα στην παιδική χαρά να μην είναι επικίνδυνα για τα παιδιά μας. Να σας ρωτήσω κάτι όμως. Ξέρετε, ως δημοτικός σύμβουλος και με μακρόχρονη θητεία στην τοπική αυτοδιοίκηση, γνωρίζετε ότι οι παιδικές χαρές, οι οποίες εμφανίζουν πολύ μεγάλα στοιχεία επικινδυνότητας, κλείνουν. Το γνωρίζω αυτό. Πάρα πολύ καλά. Το ξέρω ότι κλείνουν. Από εδώ να καταλάβετε ότι δεν είχα σκοπό να δημιουργήσω πρόβλημα. Ήθελα να λυθεί. Η παιδική χαρά του Βόλακα και όλες οι παιδικές χαρές του Ευρωκοπίου δεν τηρούν σχεδόν καμία, να μην πω όλες. Πιθανόν κάποια να τηρεί κάποιες τις προδιαγραφές. Όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είπαμε δεν πειράζει. Τουλάχιστον να μην είναι επικίνδυνα τα όργανα. Να λειτουργεί έτσι, κουτσά στραβά να λειτουργεί. Τώρα όμως που σας μιλάω, σε λίγο θα ειδοποιήσω και την αστυνομία. Δεν πάει άλλο. Φοβάμαι, θα έχουμε τύψεις και εγώ προσωπικά όταν σημαίνει τόσο καιρό. Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και η ευθύνη των γονέων. Από τη στιγμή που βλέπουν ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει η παιδική χαρά και υπάρχει τεράστιος κίνδυνος για τα παιδιά, νομίζω ότι πρέπει να προσέχουν τα παιδιά τους. Ε. Όχι να προσέχουν, να μην αφήνουν καν τα παιδιά να τη χρησιμοποιούν. Κυρία μου, είμαστε, κυρία οικονόμου, με όλο το σεβασμό, ξέρετε πολύ καλά ότι βρισκόμαστε σε ένα χωριό. Δεν είμαστε ούτε στη Γλυφάδα στην Αθήνα, ούτε στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά στα χωριά είναι ελεύθερα. Τα παιδιά στα χωριά, όταν πούμε σφραγίζουμε μια παιδική χαρά, είναι ικανά να μπουν από φράχτη 2 μέτρα. Δεν είναι εύκολο να συγκρατήσει τα παιδιά στα χωριά. Και ειδικά στον Βόλακα. Τα δικά μας δεν είναι παιδιά, είναι λεοντάρια. Και χαίρομαι στο κάτω-κάτω γι' αυτό, γιατί είναι ζωηρά. Όμως από εκεί και πέρα η ευθύνη είναι δική μας. Πια της Δημοτικής Αρχής, της Δημοτικής Αντιπολίτευσης, ο ένας να επισημάνει και ο ένας να επεμβαίνει και να λύνει τα προβλήματα. Από το 2015 στο προϋπολογισμό αφήσαμε 6.000 ευρώ για την περίφραξη. Τα βγάλαν, τα ξαναβάλαν, μας κοροϊδεύουν. Τα όργανα της παιδικής χαράς είναι αναλώσιμα. Φτύρονται. Υπάρχουν προβλήματα. Θα δείτε τις φωτογραφίες και θα καταλάβετε ότι όχι, δεν λέω ψέματα, ούτε καν υπερβάλλω. Λυπάμαι πάρα πολύ, όμως είμαι αναγκασμένος μετά από τη συνεχιζόμενη αδιαφορία και το τόνισα στις 12 Αυγούστου Συμβούλιο ότι κύριε, σε εύλογο χρονικό διάστημα πρέπει να αντιδράσετε. Και άργησα πολύ. Φοβάμαι μη συμβεί κάτι και μετά θα με φάνε και τύψεις και εμένα. Σας ευχαριστώ, κύριε Σίγκο. Και εγώ σας ευχαριστώ και να ξέρετε ότι τώρα θα ειδοποιήσω για την αστυνομία, γιατί πρέπει να ταξιλώσω. Δεν γίνεται να σφραγίσουμε. Να σφραγίσουμε τι? Σε έναν ανοιχτό χώρο, τι θα βάλουμε ένα λουκέτο, πού δηλαδή? Καταλάβατε, πρέπει να ξυλωθούν. Μέχρι να αποφασίσουν να επέμβουν και να τα φτιάξουν σωστά, να ταξιλώσουν. Να μην κινδυνεύουν τα παιδιά μας. Με ενδιαφέρον περιμένουμε τις όποιες απαντήσεις σχετικά με το θέμα που έθιξε ο κύριος Σίγκος και τις καταγγελίες που έκανε. Πάμε όμως σε κάτι άλλο. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Ράκης Γιώργος Παυλίδης απέφθινε το δικό του μήνυμα για τον τουρισμό στην περιοχή, ενώ έδειξε ιδιαίτερα το ζήτημα της προσβασιμότητας. Ο φετινός εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού έχει ως θέμα την προσβασιμότητα «Τουρισμός για όλους». Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αναδεικνύει τον τουρισμό ως πυλώνα ανάπτυξής της μέσα από μια ολοκληρωμένη πολιτική, η οποία δεν μένει μόνο σε δράσεις προβολής, αλλά κυρίαρχα προχωρά στη δημιουργία και βελτίωση υποδομών. Τα δεδομένα τα οποία έχουμε δείχνουν ξεκάθαρα την αύξηση των τουριστών και επιβεβαιώνουν την εικόνα. Παρά τα γενικότερα προβλήματα, οι κινήσεις που έγιναν με στοχευμένες δράσεις προβολής σε συγκεκριμένες αγορές απέδωσαν. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ανακοινώνοντας τα επίσημα στοιχεία για το έτος 2015, που αφορούν αφίξεις και διανυκτερεύσεις σε καταλήμματα ξενοδοχειακού τύπου, στα οποία δεν προσμετρώνται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, δίνει για την περιφέρειά μας αυξημένα μεγέθη σε σχέση με το 2014 κατά 9,8% και 6,6% αντίστοιχα. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Παυλίδης δήλωσε για το φετινό θεματικό εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εύκολης προσβασιμότητας τόσο για τους πολίτες της περιοχής μας, αλλά και για τους επισκέπτες μας, άτομα με προβλήματα κινητικότητας,
οικογένειες με μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι, αλλά και γενικότερα όλοι μας σε κάποια στιγμή της ζωής μας θα επωφεληθούμε από τη βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας. Η κοινωνία μας τις χρειάζεται. Έχουμε δρομολογήσει έργα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ που βελτιώνουν την προσβασιμότητα. Χρηματοδοτούνται τόσο από ίδιους πόρους της περιφέρειας, αλλά και μέσω της Όχη Εγνατία, με έργα ανάδειξης και βελτίωσης πολιτιστικών τουριστικών πόρων μέσα από το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και άλλων που έχουν τεθεί στη διάθεση φορέων. Έτσι, η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και κατά συνέπεια και των επισκεπτών μας θα γίνουν πράξη. Το όραμά μας να γίνει περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα στην επόμενη πενταετία τουριστικός προορισμός Αριστείας θα επιτευχθεί και είναι σημαντικό να φροντίσουμε να είναι προσβάσιμη για όλους. Ολοκληρώθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου η επίστρωση με ασφαλτοτάπητα σε δρόμο του Αμυγδαλεώνα και μεταξύ των δύο σχολείων από τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καβάλας, υλοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τη δέσμευση της Δημάρχου Καβάλας Δήμητρας Τσανάκα για την κατασκευή σε ετήσια βάση τουλάχιστον ενός δρόμου σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα. Κατά την κατασκευή του έργου, ο πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος Αμυγδαλεώνα, Δημήτρης Πουρσαϊτίδης, έδεσε το θέμα στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, Νίκο Ξανθόπουλο, της διευθέτησης παροχέτευσης των όβριων υδάτων. Για τις παρεμβάσεις της ΔΕΙΑΚ, μάλιστα, ασκήθηκε από μερίδα κατοίκων αρνητική κριτική, την οποία ο ίδιος ο πρόεδρος αποδίδει σε λόγους κυρίως αντιπολίτευσης. Κινητοποίηση των υπηρεσιών της Δημόσιας Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης Καβάλας ήταν άμεση όσον αφορά στο αίτημα του Προέδρου του Δημοτικού Διαμερίσματος Αμυγδαλεώνα, Δημήτρη Παρασίδη, και έτσι η ΔΕΙΑΚ σχεδίασε και υλοποίησε δύο παρεμβάσεις. Πρόκειται στην ουσία για ικανοποίηση πάγιων αιτημάτων των κατοικών του Αμυγδαλεώνα, η οποία κατά το παρελθόν ταλαιπωρούνταν από διάφορες συχνές διακοπές της υδροδότησης, οι οποίες κυρίως είχαν σαν αιτία το παλαιό δίκτυο, το οποίο σε κάποια σημεία δημιουργούσε επαναλαμβανόμενες διαρροές, σπασίματα, οι οποίες μας ανάγκαζαν για να επισκευάσουμε τις διαρροές να κόβουμε το νερό στο δημοτικό διαμέρισμα αυτό και να αποκαθιστούμε στη συνέχεια την υδροδότηση, αφού αποκαθιστούσαμε καταρχήν πρώτα απ' όλα την βλάβη. Συγκεκριμένα, η πρώτη μας παρέμβαση στο δημοτικό διαμέρισμα Αμυγδαλεώνα ήταν το γεγονός ότι αντικαταστήσαμε περίπου 500 μέτρα φθαρμένου σωλήνα ίδρευσης, ο οποίος παρουσίαζε πάρα πολύ συχνές βλάβες, στη συνέχεια, στα πλαίσια ασφαλτώσεως ενός δρόμου, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ των δύο σχολείων, τα Αμυγδαλεώνα, του Δημοτικού και του Γυμνασίου, μας δίθηκε από τον πρόεδρο της κοινότητας να κάνει μια παρέμβαση για να διευθύνσουμε τα όμβρια νερά, τα οποία στη μελέτη δεν προβλεπόταν. Το εκτελέσαμε άμεσα. Και το έργο το οποίο η ΔΕΙΑ Καβάλας υλοποιεί αυτές τις ημέρες, ξεκίνησαμε την προηγούμενη Δευτέρα, είναι η επέκταση ενός ένα τμήμα του χωριού του δικτύου αποχέτευσης. Το χωριό αυτό σε τέσσερις φάσεις εντάχθηκε η αποχέτευσή του στο σύστημα επεξεργασίας του βιολογικού καθαρισμού της ενότητας Φιλίππων, Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων, αλλά τμήμα του χωριού είχε παραμείνει εκτός σχεδιασμού για έναν λόγο που βέβαια δεν μπορώ να το αιτιολογήσω εγώ. Αυτό ήταν ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του Αμυγδαλεώνα στο συγκεκριμένο τμήμα του χωριού, όχι μόνο στη δική μας διοίκηση αλλά και στις προηγούμενες διοικήσεις, γιατί αναφέρομαι τώρα σε η αποχέτευση έχει τελειώσει από το 2007-2008. Αυτό λοιπόν που η ΔΕΙΑΚ έκανε είναι να υλοποιήσει αυτή, να ικανοποιήσει το αίτημα αυτό των κατοίκων του Αμυγδαλεώνα, αυτή τη περιοχή, αυτού του κομματιού του χωριού. Και είμαστε τώρα περίπου στα τελειώματα, στις συνδέσεις δηλαδή, τις ιδιωτικές παροχές, για να μαζέψουμε τα λίμματα από τις κατοικίες αυτές και να τα ενσωματώσουμε στο όλο σύστημα επεξεργασίας και να καταργηθούν φυσικά οι βόθροι οι οποίοι λειτουργούσαν μέχρι τώρα και ικανοποιούσαν τις ανάγκες αυτές αυτών των κατοίκων. Εντύπωση αρνητική στη διοίκηση της ΔΕΙΑΚ προκαλεί η κριτική καφενείου από μερίδα μειοψηφική κατοίκων του Αμυγδαλεώνα, όπως αναφέρει και σε σχετική ανακοίνωσή της, και που όπως δηλώνει και ο πρόεδρος της δημόσιας επιχείρησης έχει κυρίως αντιπολιτευτικά στοιχεία. Θα μιλήσω με παράδειγμα. Η αντικατάσταση του αγωγού των 500 μέτρων που κάναμε, ένας αγωγός ο οποίος ήταν ΦΥ90 διατομής και τον οποίο εμείς αντικαταστήσαμε έναν αγωγό ΦΥ75. Τεχνικά στοιχεία σας δίνω, αλλά για να σας δώσω μια ένδειξη του τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν πάμε να κάνουμε μια παρέμβαση εμείς, η τεχνική μας υπηρεσία μελετά το έργο και μας προτείνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε. Υπήρχε λοιπόν μια έντονη κριτική γκρίνια από κάποιον κάτοικο υδραυλικό της περιοχής εκείνης του χωριού του Αμυγδαλεώνα, ο οποίος επέμενε ότι θα υπάρχει πρόβλημα, ότι η διατομή δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι, ότι θα έπρεπε να βάλουμε αγωγό ΦΥ90 και όχι ΦΥ75. Μολονότι σημειώστε, η μελέτη κατασκευής δικτύων στον Αμυγδαλεώνα, δεν έχει καινούργια δίκτυα Αμυγδαλεώνα, έχει παλιά, προβλέπει στο συγκεκριμένο σημείο τοποθέτηση αγωγού ΦΥ63.
T90 εγώ και πάνω χρησιμοποιούμε στα εξωτερικά δίκτυα, όχι στα εσωτερικά δίκτυα. Πολλές φορές νομίζω ότι οι κάτοικοι, είτε για λόγους αντιπολιτευτικούς, είτε επειδή έχουν μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα από αυτό που υλοποιεί η ΔΕΙΑΚ μέσα από τις υπηρεσίες της, είτε και επειδή εγώ το καταγράφω αυτό και το έχω τονίσει αυτό πολλές φορές, τα προηγούμενα 4 χρόνια, με την προηγούμενη περίοδο, να μεγαλώνω, δεν έχουν γίνει τις παρεμβάσεις. Δεν είχαμε παρεμβάσεις αυτού του τύπου. Όπως επίσης είχαμε πολλά προβλήματα από διακοπή της ορδόδησης και στα χωριά και στην Αμυγδαλώνα. Αυτό το καλοκαίρι πήγαμε πάρα πολύ καλά αναλογικά. Υπήρχε μια ταλαιπωρία που είχε να κάνει με την άρδευση, αλλά όχι με την ίδρευση. Και η ίδρευση και η ΔΕΙΑΚ και στο συγκεκριμένο χωριό κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Κάποιοι ενοχλούνται. Πιστεύω ότι το μόνο το οποίο στοιχείο τους κάνει να ενοχλούνται και να είναι αναγκορτικοί είναι μια έντονη αντιπολιτευτική, χωρίς ουσία όμως, διάθεση, γιατί όταν κανείς βλέπει ότι ικανοποιούνται τέτοιου είδους παρεμβάσεις, το μόνο το οποίο, εγώ δεν περιμένω από κάποιον να πει ευχαριστώ, αλλά τουλάχιστον δεν πρέπει να κάνει κριτική αυτού του τύπου. Κριτική του καφενείου, όπου πας να πιεις ένα καφέ και να συζητήσεις, να δεις 5 πράγματα εκεί με τους κατοίκους και αρχίζουν και σου λένε, ξέρετε, οι χάρες που βάλατε εκεί δεν είναι μεγάλες, έπρεπε να βγάλετε αυτές τις χάρες, ή ο αγωγός που βάλατε δεν έπρεπε να είναι φ200, έπρεπε να είναι φ250, φ300, ή ο καθένας ό,τι νομίζει. Δεν λειτουργεί η ΔΕΙΑΚ έτσι. Η ΔΕΙΑΚ έχει υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές σχεδιάζουν και εμείς υλοποιούμε τα έργα. Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι να ικανοποιούμε τα προβλήματα. Κάποιοι ενοχλούνται και από αυτή την κινητικότητα. Δηλαδή βλέπουν ότι σε όλη την ενότητα Φιλίππων υπάρχει κινητικότητα της ΔΕΙΑΚ. Η ΔΕΙΑΚ ανταποκρίνεται. Η Δημοτική Αρχή είναι εκεί. Πραγματοποιεί ασφαλτοστρώσεις, πραγματοποιεί παρεμβάσεις. Βεβαίως και δεν ικανοποιούνται όλα τα αιτήματα, γιατί και τα οικονομικά δεδομένα και για το Δήμο Καβάλας όπως και για τους υπόλοιπους Δήμους είναι μειωμένα σε σχέση με αυτά που ήταν κάποτε. Αλλά παρόλα αυτά, μέσα σε ένα κλίμα και σε μια πολιτική που ακολουθεί η Δημοτική Αρχή ίσων αποστάσεων, ίσων ίσης αντιμετώπισης των προβλημάτων και ικανοποίησης των προβλημάτων των κατοίκων όλων των ενωτήτων, κάθε χρόνο προχωρούμε σε τέτοιους παρεμβάσεις και αυτό θα κάνουμε. Δεν θα φτάσουμε στο τελευταία χρονιά πριν τις εκλογές, πολιτικές και τακτικές που οι προηγούμενοι κάνανε, ξεχνούσαν τους κατοίκους, ξεχνούσαν τους πολίτες, ξεχνούσαν τα χωριά 3 χρόνια, 4,5 χρόνια και το τελευταίο εξάμηνο υπερέβαλαν μόνο και μόνο για να δείξουν στάξεις στα μάτια κάποιων. Να σημειωθεί πως η Δημόσια Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης Καβάλας σχεδιάζει παρεμβάσεις και σε άλλα δημοτικά διαμερίσματα το προσεχές διάστημα. Και να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. 3 άτομα ηλικίας 22, 24 και 50 ετών συνελήφθησαν στη Δράμα και την Καβάλα για κατοχή ναρκωτικών. Σε χωριό της Καβάλας η αστυνομία συνέλαβε έναν άντρα 53 ετών για παράβαση των νόμων περί όπλων και περί ραδιοσταθμών, ενώ στη Δράμα εξιχνιάστηκε η κλοπή αυτοκινήτου μετά από 4 χρόνια και δόθηκε ξανά στον ιδιοκτήτη το όχημα. Εξιχνιάστηκε ύστερα από τις έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας κλοπή ιδιωτικής χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου από την πόλη της Δράμας που διαπράχτηκε το χρονικό διάστημα 21 έως 23 Εβδόμου του 2012. Για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 3 ημεδαπών ηλικίας 51, 50 και 45 ετών για τα κατά περίπτωση αδικήματα της κλοπής και αποδοχής διάθεσης προϊόντων εγκλήματος. Αναλυτικότερα από τις έρευνες των αστυνομικών προέκυψε ότι ο 51χρονος στο παραπάνω χρονικό διάστημα αφαίρεσε από την πόλη της Ράμας ένα αυτοκίνητο, ενώ στη συνέχεια, στις αρχές του 2016, το διέθεσε στον 45χρονο, ο οποίος με τη σειρά του το παρέδωσε στον 50χρονο. Το όχημα, το οποίο εντοπίστηκε σε συνεργείο στο νομό Δράμας, όπου του είχε μεταφέρει ο 50χρονος, κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Δράμας. Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στη Δράμα από αστυνομικούς της ομάδας δίωξης ναρκωτικών 50χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κατοχή ναρκωτικών. Ειδικότερα σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου σε αποθήκη και την οικία του δράστη, καθώς επίσης και στην κατοχή του, εντόπισαν και κατέσχεσαν μία νάιλον συσκευασία και ένα μεταλλικό δοχείο με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 218,8 γραμμαρίων. 2 ναρκωτικά δισκεία, 1 μεταλλικό τρίφτη, 1 ζυγαριά, το χρηματικό ποσό των 425 ευρώ, 1 κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Δράμας.
Συνελήφθη χθες το μεσημέρι σε χωριό της Καβάλας από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας 53χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των νόμων περί όπλων και περί ραδιοσταθμών. Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του 53χρονου, όπου εντόπισαν μεταξύ άλλων και κατέσχεσαν ένα υποπολιβόλο όπλο, ένα πολεμικό τυφέκιο, ένα αεροβόλο με σκοπευτική διόπτρα, μία απομίμηση πιστολιού, ένα οξυδωμένο πολεμικό τυφέκιο, μία βάση κυνηγετικού όπλου, 30 μαχαίρια συνολικού μήκους από 9 έως 58 εκατοστά, 2 τσεκούρια, 14 πολεμικά φυσίγκια, 4 φυσίγκια πιστολιού, 4 φυσίγκια περιστρόφου, 3 φορητούς ασυρμάτους, 9 θήκες μαχαιριών, 1 θήκη περιστρόφου. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Καβάλας. Συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στην Καβάλα από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας 2 ημεδαποί ηλικίας 24 και 22 ετών κατηγορούμενοι για κατοχή ναρκωτικών. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δράστες διότι εντόπισαν στην κατοχή του 22χρονου 2 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 6,1 γραμμαρίων, ενώ στην κατοχή του 24χρονου μία νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάναβη βάρους 2,4 γραμμαρίων και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με ακατέργαστη κάναβη. Σε έρευνα που ακολούθησε σε δύο οικίες όπου διαμένει ο 22χρονος, βρέθηκαν 6 συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 189,5 γραμμαρίων και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με ακατέργαστη κάναβη. Κατασχέθηκαν οι παραπάνω ποσότητες ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Καβάλας. Να αλλάξουμε κλίμα. Η πρώτη γιορτή καρυδιού θα πραγματοποιηθεί στο παγωνέρι του Δήμου Νευροκοπίου το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Οκτωβρίου. Το όμορφο αυτό κριτικό χωριό του νομού Δράμας έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός οικισμός από το 1983 και διατηρεί τον αέρα μιας άλλης εποχής με αυθεντικότητα και ξεχωριστή ομορφιά. Το διήμερο των εκδηλώσεων θα είναι ιδιαίτερα πλούσιο, ενώ θα γίνει και δεντροφύτευση. Το χωριό μας από το 1927 ονομάζεται Παγωνέρι. Το όνομα αυτό δόθηκε από τις δυο συνεχώς τρεχούμενες βρύσες στο χωριό στην κάτω άκρη. Μέχρι τότε λεγότανε κερασοχώρι από τις πολλές αυτοφυείς κερασιές που είχε. Θα μπορούσε να λεγότανε και κρανοχώρι από τις επίσης πολλές κρανιές που έχει. Όμως εδώ συναντάμε κυρίως πάμπολες καρυδιές, αιωνόβιες αυτοφυείς. Η εδώ ευδοκίμηση της καρυδιάς είναι πασιφανές. Η πρωτοβουλία μας για την καθιέρωση της πρώτης γιορτής καρυδιού, ας το πούμε και σεμιναριακών ομιλιών, οδηγιών για το καρύδι και την καρυδιά, εκπορεύεται από την απλή σκέψη ότι ένα πρωτογενές προϊόν του χωριού μας, φυσικό, πρέπει πια με την οδηγητική βοήθεια κάποιων ειδικών να προωθηθεί και στο μέλλον να η καλλιέργεια της καρυδιάς στο Παγωνέρι να γίνει συστηματικότερη και να φροντίσουμε τα δέντρα που υπάρχουν για ποιοτικότερες αποδόσεις αυτού του θρεπτικού ξηρού καρπού. Επίσης, αυτή την πρωτοβουλία μας μπολιάζει και η διαπίστωση από τα πολύ παλιά χρόνια που η βασιλόπιτα λόγου χάρη στο Παγωνέρι είναι η καρυδόπιτα. Οι εκδηλώσεις μας θα αρχίσουν 1 Οκτωβρίου ημέρα Σάββατο και ώρα 11 και θα γίνει δενδροφύτευση 100 καρυδιών στην περιοχή Κρεμαστά. Τις 2 του μήνα την Κυριακή 11 η ώρα στην πλατεία του χωριού θα γίνει η έναρξη της δεύτερης ημέρας. Εκεί θα υπάρχουν χαιρετισμοί επισήμων, ομιλίες εισηγητών για την καρυδιά με ομιλητές τον κύριο Τσιτλακίδη Αναστάσιο, δασολόγο, δασάρχη του Δασαρχείου Κάτω Νευροκοπίου και την Κωνσταντίνα Σακελαρίου, γεωπόνο, προϊστάμενη του αυτοτελούς τμήματος τοπικής οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου.
θα ακολουθήσουν παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους του Βόλακα, του Φωτολίβους, της Πετρούσας και του Συλλόγου των Μικρασιατικών και Καπαδοκικών Δεσμών κάτω των Ευρωκοπίου. Μετά θα έχουμε λαϊκή και παραδοσιακή μουσική στην πλατεία του χωριού. Καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα προσφέρονται από τις γυναίκες του χωριού εδέσματα φτιαγμένα από το Καρύδι. Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, τον Δήμο Κάτω Ευρωκοπίου, το Δασαρχείο Κάτω Ευρωκοπίου, καθώς και όλες τις γυναίκες του χωριού που με πολύ μεράκι συμβάλλουν ώστε να γίνει αυτή η πρώτη γιορτή Καρυδιού. Τον αγιασμό για μια χρονιά μάθησης πνευματικής καλλιέργειας και πολιτισμού τέλεσε στο Μαξίμιο Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο ο Μητροπολίτης Ερών και Νιγρήτας, κύριος Θεολόγος. Πλήθος πιστών αλλά και εκπροσώπων της πόλης έδωσε το παρόν στην έναρξη ακόμα μιας χρονιάς, στην οποία το Μαξίμιο Πνευματικό Κέντρο θα επιτελέσει αξιοσημείωτο πολιτιστικό έργο, αποτελώντας φάρο πολιτισμού και πνευματικών δραστηριοτήτων. Τον αγιασμό για μια ακόμη χρονιά μάθησης πνευματικής καλλιέργειας και πολιτισμού τέλεσε στο Μαξίμιο Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο ο Μητροπολίτης Ερών και Νιγρήτας, κύριος Θεολόγος. Πλήθος πιστών αλλά και εκπροσώπων της πόλης έδωσε το παρόν στην έναρξη ακόμη μιας χρονιάς, στην οποία το Μαξίμιο Πνευματικό Κέντρο θα επιτελέσει αξιοσημείωτο πολιτιστικό έργο, αποτελώντας φάρο πολιτισμού και πνευματικών δραστηριοτήτων από την ίδρυσή του το 1998 επί των ημερών του Μακαριστού Μαξίμου. Φώτισον τα διανία των μαθητών εις το ιδένετο Πανάγιον θέλημά σου και μη ολιγορήν παιδείας, ότι αυτή καρπών ειρηνικών τη διαυτή γεγυμνασμένη αποδίδωση δικαιοσύνη. Έλαμψον δέσποτα φιλάνθρωπε, εν τες καρδίες ημώντε και αυτών. Άλλωστε και ο Σεβασμιώτος επισήμανε την αξία του εν λόγω θεσμού για την Εκκλησία και κυρίως για τους πολίτες, προσφέροντας ένα πλήθος δραστηριοτήτων μέσα από την ενασχόληση με την αρχαία ελληνική γραμματεία, τη βυζαντινή μουσική, την αγιογραφία, τη ζωγραφική αλλά και άλλες πολλές πτυχές του πολιτισμού. Μας αξιώνει και πάλι ο Θεός φέτος να ξεκινήσουμε τη νέα χρονιά για το Μαξίμιο και αυτό είναι μια πραγματική χαρά. Διότι βλέπουμε τους καρπούς του Μαξιμίου Ιδρύματος να πολλαπλασιάζονται και μάλιστα επωφελία του κοινωνικού συνόλου. Έτσι το οραματίστηκε ο ίμνηστος προκάτοχός μας Μητροπολίτης Μάξιμος, έτσι το συνεχίζουμε και εμείς μαζί με τους καλούς μας συνεργάτες, έτσι ώστε η ωφέλεια να είναι για τον σεραϊκό λαό που προσέρχεται με συγκινητικό τρόπο, το βλέπετε εξάλλου, στις σχολές βυζαντινής μουσικής, βυζαντινής αγιογραφίας, σε όλες τις άλλες ωραίες εκδηλώσεις που υπάρχουν και δυνατότητες, στην χοροδία την παιδική, στη χοροδία την παραδοσιακή, στη σχολή γονέων, στα μαθήματα σπουδής στους κλασικούς συγγραφείς και σε όλα αυτά τα ωραία και σπουδαία που γίνονται εδώ, υπό την σκέπη της Εκκλησίας μας, χάρισε στο φιλότιμο και την έμπνευση των συνεργατών μας, κληρικών και λαϊκών και πάντοτε επωφελία του σεραϊκού λαού. Και από τις Σέρρες ξανά στη Δράμα. Ένας όμορφος και σύγχρονος παιδικός σταθμός εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο στην πόλη της Δράμας. Πρόκειται για τον παιδικό σταθμό Παίχνιδα Αγωγείο που βρίσκεται στην περιοχή μεταξύ Διοικητηρίου και σταθμού του ΟΣΕ. Με πολύ μεράκι και πολύ αγάπη μαζί με την αδερφή μου. Είμαστε εδώ πέρα για να δώσουμε ό,τι καλύτερο για τα παιδιά, να τους δώσουμε αξίες, να μάθουν να παίζουν, να έχουν κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, να κάνουμε την ένωση σχολείου με κοινωνίας και να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο γιατί το αξίζουν πραγματικά. Προετοιμαζόταν αρκετό καιρό, το σκεφτόμασταν αρκετό καιρό, πήραμε την απόφαση να κάνουμε αυτό το βήμα, αν και οι συνθήκες είναι δύσκολες στην Ελλάδα. Το αγαπάμε πάρα πολύ και θέλουμε να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και Αΐ
Είναι πραγματικά ιδιαίτερη χαρά γιατί δύο νέοι άνθρωποι μετά τις σπουδές τους κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα σε έναν υπερσύγχρονο παιδικό σταθμό με πολύ μεράκι, με πολύ όμορφη διακόσμηση και πραγματικά χαιρόμαστε γιατί δίνουν κάποια μηνύματα αισιοδοξίας μέσα στην κρίση ότι υπάρχουν και δυνατότητες και ευκαιρίες να αξιοποιηθούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πράγματα τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο στην κοινωνία μας και ιδιαίτερα στις μέρες μας. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο πολύ σημαντικό έργο το οποίο κάνω. Άρα τολμώ νικά. Βεβαίως και όχι μόνο νικά, αλλά και δημιουργεί και αισιόδοξα μηνύματα για τα νέα παιδιά. Είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο υπάρχει όταν στη Δράμα ανοίγουν επιχειρήσεις και δει τέτοιου είδους ενδιαφέρουσες από την άποψη του ότι απευθύνονται στην παιδεία και ενδιαφέρουσες από την άποψη του ότι συνδράμουν στην τόνωση της αγοράς. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί για μας, γι' αυτό και είναι όλοι χαρούμενοι εδώ όπως βλέπω. Και είναι και από δύο πολύ νέα κορίτσια. Από δύο πολύ νέα κορίτσια, τα οποία έχουν όρεξη για δουλειά και πολύ καλά κάνανε και ανοίγουν την επιχείρησή τους στη Δράμα και δεν ξενιτεύονται, όπως κάνουν και οι περισσότεροι νέοι. Εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε και να κάνουμε παρά να υποστηρίξουμε τέτοιου είδους ενέργειες με κάθε δύναμη, με κάθε τρόπο, διότι είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεται η δραμηνή κοινωνία. Παρουσία όλων των ομάδων της δύναμης της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας έγινε χθες η έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Δράμας με θέματα τον οικονομικό απολογισμό και την κλήρωση των πρωταθλημάτων. Είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο και το παρατηρούμε όταν υπάρχει υπόντρα πολιτεία ΕΠΟ να συμβαίνει αυτή εδώ η κατάσταση, δηλαδή να κόβονται οι υποχωρήσεις και στις ενώσεις. Όπως συνέβη δηλαδή τα τελευταία 2,5 χρόνια. Δηλαδή το πρώτο εξάμεινο από το 2013 ολόκληρο, το 2014 ολόκληρο, το 2015 δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ επιχορήγηση. Στη σελίδα 16 έως 21 γίνεται η ανάλυση των ποινικών εσόδων. Εκεί υπάρχει και ένας πίνακας, παιδιά, ο πίνακας 3. Σας βοηθάει να κάνετε τη συγκρίση για να ξέρετε τη μεταβολή από τις εισπράξεις του 2014 και τις εισπράξεις του 2015. Δηλαδή, τι ανεβαίνει, τι κατεβαίνει. Φέρετε και το ποσοστό εισπράξεων, δηλαδή τα ποσοστά επιτυχίας έναντι σε κάθε κωδικό και στις προβλέψεις του 2015. Οι τεράστιες διαφορές που θα δείτε είναι ότι ένα αθλητικό κέντρο καινούριο που μας έχει τάξει η Ομοσπονδία δεν μας το έχει κάνει. Είναι οι επιχορηγήσεις που πήραμε, που είπαν ότι θα μας δώσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και μάλιστα έπεσε στην ΕΠΣ Δράμας 20 ευρώ, φυσικά δεν πήγαμε να τα πάρουμε, δεν τα απολυθήκαμε. Είναι ντροπή δηλαδή ένα ποσό που μοιράστηκε για τόσο σωματεία, να πάμε να τα πάρουμε και να τα φέρουμε εσάς και να πούμε αυτό αντιστοιχεί στην Ένωσή μας. Την περίοδο 19-8-2016, ως 6-9-2016, αφορά τον απολογισμό της διοίκησης που ήταν προσωρινή διοίκηση στην Ένωσή μας. Εκεί οι κύριες και κύριες χρηματοδότησης είναι οι συνδρομές με δρόμο και έκδοση των δύο ποδοσφαιριστών. Στη σελίδα 2 θα δείτε αναλυτικά στα έσοδα της Ένωσης ότι το ποσό αυτό έρχεται στις 22.176.72 και υπόλοιπο 18.8 δηλαδή την τελευταία μέρα το ποσό που αναφέραμε 8.513.82. Στη σελίδα 3 αναφέρουμε τα συμπεράσματα που παρατηρήθηκαν σε αυτήν εδώ την περίοδο. Έσοδα περιέργειας συλλογικών και θέσεις μεταβολών. Δήλωση συμμετοχής 16-17 των ομάδων και συνδρομή μέλων 2016. Που είναι τα σήματα και όπως επίσης τα σήματα κεντρών, πρόστιμα ποδοσφαιριστών και παραγόντων.
Πιο αναλυτικά, τα έσοδα 18.6 Ελλάδων ανήλθαν στο ποσό των 22.176 ευρώ, με υπόλοιπο 18.8.513,72, ενώ τα έσοδα για την περίοδο αυτή δεν πραγματοποιήθηκαν. Υπάρχουν και οι τρεις ισολογισμοί στο θέμα 6.7.8, υπάρχουν μέσα, σας δώσαμε και το 2015 που πρέπει να βρείτε ξεχωριστά στο χέρι σας. Η πολιτεία δεν έχει δώσει... Όχι, είναι οικονομικό το θέμα που είπα. Δεν είναι διοικητικό. Οικονομικά, η πολιτεία λέει ότι δεν μας έδωσε την πολιτική. Δεν μας έδωσε την πολιτική. Θέλω να πούμε το λόγο του αληθές, γιατί δεν έδωσε η πολιτεία τις χορηγήσεις. Γιατί η ίδια η ΕΠΟ... Στο διοικητικό συμβούλιο. Η ΕΠΟ... Στον διοικητικό προορισμό, Χρήστο, σε παρακαλώ. Πρέπει να τελειώσουν οι άνθρωποι. Ένα λεπτό θα πω, πες μου, ναι, πες. Ένα λεπτό, πες, όσο θέλεις, πες. Η ίδια η ΕΠΟ ευθύνεται γιατί με το αυτοδιοίκητο απέκλεισε από την πολιτεία να συμμετέχει στα έσοδα της αυτής, γιατί δεν πρέπει να έχει σχέση το αυτοδιοίκητο με την πολιτεία. Και γι' αυτό το λόγο τα σωματεία δεν είναι. Να το πείτε αυτό, να το ξέρουν τα σωματεία, ότι η ίδια η ΕΠΟ έχει την ευθύνη το ότι δεν χρηματοδοτούνται από την πολιτεία. Ναι, εγώ όμως έχω άλλη άποψη και αν μπορώ να μιλήσω τώρα εγώ, έχω δικαίωμα φυσικά να μιλήσω όλοι όσοι είναι εδώ μέσα, δεν θα τελειώσουμε. Έτσι, παράδειγμα να σου πω σε αυτό που λες δεν συμφωνώ. Αλλά δεν παίζει ρόλο ότι συμφωνώ εγώ, ούτε παίζει ρόλο ότι η άποψή σα. Μπορούμε σε ένα διοικητικό απολογισμό να βγάλουμε όλοι μαζί μια απόφαση πάνω στο θέμα. Για το ποιο φταίει και ποιο δεν φταίει. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς πολλές ευχές για μια όμορφη συνέχεια. Να είστε καλά.